Αυξητική είναι η τάση στα προσφερόμενα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση στα χανιά, σημειώνοντα εντυπωσιακή άνοδο κατά 16,5% μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του δικτύου Real Estates, μόνο κατά του τελευταίους δύο μήνε, μετά από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του, αντί να μειώνονται, φαίνεται πω πολλαπλασιάζονται. Προφανώ το κέρδο κοιτάζουν καθαρά το κέρδο. Αν δε, όσο βγάζουν περισσότερα. Του συμφέρει να το κάνουν έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κριτήριο. Πολύ βάρο για του ε, ανθρώπου που ψάχνουν να βρουν σπίτι. Όσο μειώνεται η, η προσφορά όσο αυ, και αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνονται και τα ενίκια. Μόνο κακό είναι αυτό για του yeah. πολίτε. Δεσμεύονται πάρα πολλά σπίτια και δεν μπορούν να μείνουν οι φοιτητέ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για μα. Τα μισά είναι μη βιώσιμα. Τα άλλα μισά γίνονται, τους διώχνουν το καλοκαίρι πριν καν τελειώσει η εξεταστική τους γιατί πρέπει να τα δώσουν για Airbnb. Οι έγγραφες ακινήτων στα Χανιά στην αντίστοιχη πλατφόρμα το Φεβρουάριο του 2024 ήταν 2.647 σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2023 που ήταν 2.275 δηλαδή 372 περισσότερες. Αντίστοιχη είναι η αύξηση στις εγγραφές και το τελευταίο δίμηνο. Η πόλη είναι... Οριακά φτιαγμένη πλέον και λειτουργεί μόνο και μόνο για τουρίστε. φοιτητέ δεν βρίσκουν σπίτια, δεν έχουμε που να μείνουμε και καταλήγουμε οι αιστείε και όλα στο πολυτεχνείο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μα καλύπτουν. Ε. Είναι πολύ λιγότερε από τι ανάγκε των φοιτητών. Αν υπάρχουν, ακόμα καλό είναι αν υπάρχουν δεν ξέρω αν συμφέρει το ξένο. Στο Ηράκλειο καταγράφεται δικαιολογημένη πτώση κατά 13,13% ,13 σε ετήσια βάση, ενώ την πρωτιά σε προσφερόμενα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση έχει η ελληνική πρωτεύουσα. Και όπω δείχνουν τα στοιχεία για την αύξηση στη ζήτηση, δεν αποτελεί κριτήριο το αν πρόκειται για τουριστικέ περιοχέ όπω τα νησιά ή όχι. Η βραχυχρόνια μίσθωση δηλαδή χρησιμοποιείται και από επισκέπτε που σκοπός του δεν είναι αποκλειστικά οι διακοπές και η χαλάρωση, αλλά και η ιδιωτικότητα. Αν συμφέρει τον ε, ιδιοκτήτη που έχει και αν συμφέρει και τον ξένο, ας έρθουν να στο κάνουν. Αν έχει ο κόσμος χρήματα, ο ξένος δηλαδή θα δώσει. Αν δεν έχει, ξενοδοχείο. Η οποιαδήποτε επιστροφή ακινήτου από τον κλάδο της μίστοσης, τη βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια, κυρίω από του μικροειδιοκτήτε με μη υψηλέ πληρότητε, θα καλυφθεί άμεσα από τα νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με τρία ή περισσότερα ακίνητα, καθώ και από μέρο των 94.982 φυσικών προσώπων πανελλαδικά, με έω και δύο ακίνητα που θα θελήσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω στον κλάδο.